Ξεκίνησε την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, στην καρδιά της Ευρώπης. Μία ακόμα τουριστική έκθεση που διεξάγεται στις Βρυξέλλες μέχρι και 4 Φεβρουαρίου. Για πρώτη φορά φέτος, στα περίπτερα του ΕΟΤ προβάλλονται η Καβάλα και η Θάσος μέσω του στάντ του Επιμελητηρίου Καβάλας. Η παρουσία της περιοχής στην κορυφαία αυτή ευρωπαϊκή έκθεση κρίθηκε αναγκαία φέτος εν ώψη και της έναρξης των απευθείας πτήσεων Καβάλα-Βρυξέλλες τον προσεχή Μάιο από την αεροπορική εταιρεία TUI. Μία έκθεση τουριστική από τις 1 μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου. Είναι μία κίνηση που, παρόλο που έγινε λίγο την τελευταία στιγμή, συμμετέχει το επιμελητήριο μέσα στο περίπτερο του ΕΟΤ. Πήραμε ένα μικρό χώρο έστω, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα οι τουριστικοί πράκτορες, ξενοδοχεία, καταλήματα, έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν, θα λέγαμε, τις επιχειρήσεις τους. Από εκεί και πέρα, μέσα στο περίπτερο του ΕΟΤ, ξέρουμε ότι υπάρξουν διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, όπου και η Καβάλα και η Θάσος θα προβληθούν μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Το μεσημέρι της Παρασκευής, η TUI πραγματοποίησε στοχευμένη προωθητική ενέργεια, ειδικά για την Καβάλα και τη Θάσο, με παρουσιάστρια μάλιστα την Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, η οποία μάλιστα άλλαξε το πρόγραμμά της για να παραβρεθεί στο event, για την πραγματοποίηση του οποίου εργάστηκαν ιδιαιτέρως, ενώ σε άπτεστα γαλλικά, η Υπουργός Τουρισμού παρουσιάζει την Θάσο σαν το σμαραγδένιο νησί, καλώντας τους επισκέπτες της έκθεσης να γνωρίσουν τις όμορφες παραλίες, τον πολιτισμό, την φιλοξενία, αλλά και τις γεύσεις της Θάσου. C'est vraiment vous allez voir le vidéo encore et la présentation elle va vous montrer l'île qui est vraiment une elle a une beauté extraordinaire avec les plages géniales.